Ο Θοδωρής Τζαρούχης είναι ο νέος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών που έγιναν την Κυριακή στα Γιάννενα αλλά και σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη συμμετοχή. Ο κ. Τζαρούχης αναλαμβάνει τα ηνία στην τοπική οργάνωση, κερδίζοντας τον έτερο υποψήφιό του, κ. Ζιάβρα. Η καταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ. Ο κ. Τζαρούχης επικράτησε καθώς συγκέντρωσε 695 ψήφους, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Ζιάβρας έμεινε στη δεύτερη θέση με 679 ψήφους. Μια μέρα μετά την εκλογή του, ο κ. Τζαρούχης είναι χάρη όλους για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων των οργάνων του κόμματος και εμφανίστηκε ενωτικός. Όπως είπε, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, καθώς νικητές είναι όλοι όσοι συμμετείχαν. Ο νέος πρόεδρος, ερωτηθής για τη μεγάλη συμμετοχή, υποστήριξε ότι συμμετείχαν πάνω από 2.000 άτομα σε όλο τον νομό, καθώς τόσοι γράφτηκαν και κατέβαλαν και το σχετικό αντίτιμο. Χθες το βράδυ ήταν μια βραδιά χαράς, αλλά από σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε είναι η μέρα περισυλλογής και ανάληψης ευθυνών. Μας περιμένει ένας δύσκολος αγώνας, διότι η αναδιοργάνωση του χώρου γενικά της Νέας Δημοκρατίας είναι επιτακτική ανάγκη και ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε προσιτό και κατανοητό το πρόγραμμα της παράταξής μας στην κοινή γνώμη και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δημοκρατία. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω για την ανθρώπινη προσέλευση όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας κατά τη χθεσινή διαδικασία, όπου υπήρξε ένα πνεύμα ομόνοιας, σύμπνοιας, ενότητας, συναδελφοσύνης. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, διότι είμαστε όλοι, και ως υποψηφιός μου ο Κώστας Ζιάβρας, είμαστε στο ίδιο μετερίζι. Θα αγωνιστούμε μαζί, θα βάλουμε πλάτη για αυτό που ήδη υποσχεθήκαμε στους συμμαχητές μας, στα μέλη μας της παράταξης και όλοι μαζί θα πορευτούμε την επόμενη μέρα. Πάνω από 2.000 άτομα κατέβαλαν την συνδρομή και συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία σε όλο το νομό. Ναι. 2.500 νομίζω. 2.240. Λοιπόν, η συμμετοχή ήταν απολύτως ικανοποιητική, διότι στις αρχικές προβλέψεις ο στόχος ήταν να ξεπεράσουμε τα 1.000 άτομα στο νομό. Ήδη διπλασιάστηκαν αυτά τα άτομα ως ενεργά μέλη. Εχθές ψήφισαν περίπου 1.500 ψηφοφόροι κατά την εκλογική διαδικασία. Εξελίχθηκαν ομαλά τα πράγματα, δεν υπήρχαν παρατράγωδα και στους δήμους τους υπόλοιπους. Εγώ να τους ευχαριστήσω για πολλωστή φορά που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες, τις δημοκρατικές, και να τους υποσχεθώ ότι αυτά που λέγαμε κατά την προεκλογική περίοδο για αναδιοργάνωση του χώρου και όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πράξη. Παράλληλα, εμφανίστηκε έτοιμος να δουλέψει στο οργανωτικό κομμάτι, ώστε ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα, μιας και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ζητήσει να μην υπάρχει εφησυχασμός, αλλά εγρήγορση. Η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα είναι έτοιμο. Απλά εμείς τώρα αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτή που έχει θέσει ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, μέσα στον επόμενο μήνα να ετοιμαστούμε κι εμείς σε τοπικό επίπεδο.